Μάκης Ανδρονόπουλος, συγγραφέας, δημοσιογράφος, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Ανδρονόπουλε. Καλώς σας βρίσκω, να είστε καλά. Κύριε Ανδρονόπουλε, πρόσφατα με ένα άρθρο σας στο SL Press κάνετε μια κτηνογραφία για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που προβάλλει η κυβέρνηση, εξετάζοντας έτσι όλες τις παραμέτρους. Μου έκανε εντύπωση λίγο η εισαγωγή που διαρωτάστε ρητορικά πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο μοντέλο. Και θέλω με δύο σημεία να μπούμε εισαγωγικά στη κουβέντα μας. Όταν ο συνολικός τζόγος, ο συνολικός τζίρος, όπως λέτε στην αγορά παιχνίων, είναι 28 δις, όταν το σύνολο του ΑΕΠ είναι στα 232 και μάλιστα έχει αυξητική τάση που υπολογίζουν να κλείσουν γύρω στα 40 δις, όλα αυτά πάνω στον τζόγο. Και όταν, ας πούμε, το τραπεζικό σύστημα λειτουργεί ως καρτέλ και χρωστάει πάνω από 13 δις φόρους. Με αυτά τα δύο θέλω να μας βάλετε λίγο εισαγωγικά σε αυτό που προβάλλει η κυβέρνηση. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναμφίβολα είναι θετικά μέτρα. Ονομάστηκαν, όπως πάντοτε κάνουν οι πολιτικοί, μια προσπάθεια να δώσουν ένα οραματικό χαρακτήρα και να δώσουν μια έμφαση στην πολιτική τους ως μέτρα για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, παραγωγικό μοντέλο, αν θέλετε. Νομίζω ότι αυτό το ακούω δεκαετίες τώρα. Τίποτα δεν έχει γίνει σχετικά με αυτό. Απέναντίας, εκείνο το οποίο βλέπει κανείς στην διακυβέρνηση τη Μητσοτάκη είναι ότι επί 6 χρόνια έχει αλλάξει κατ' επανάληψη ο αναπτυξιακός νόμος. Τώρα μάλλον θα χρειαστεί, το 22 είχε γίνει η τελευταία αλλαγή του, μάλλον τώρα θα χρειαστεί μια καινούρια. Και μπαίνω σε μια κριτική θέση, όχι μόνο για αυτά τα δύο φαινόμενα που ανακοινώσαμε, διότι όταν λες για νέο αναπτυξιακό μοντέλο προϋποθέτει ότι θα συστρατευτεί μαζί σου το τραπεζικό σύστημα. Αλλά το τραπεζικό σύστημα ούτε δανείζει, μόνο προμήθειες παίρνει και πουλάει δάνεια, κόκκινα δάνεια τα οποία το ίδιο τα είχε δημιουργήσει. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση παράξενη. Μετά από 6 χρόνια βλέπουμε ότι αναγγέλλεται η δημιουργία μιας επιτροπής για τη βιομηχανία, η οποία υπήρχε, θα ενεργοποιηθεί, αντί να φτιάξουμε ένα Υπουργείο Βιομηχανίας. Διότι το πραγματικό πρόβλημα της χώρας είναι ότι δεν παράγει. Και δεν παράγει διότι οι πολιτικές τα τελευταία 25-30 χρόνια είναι προς τον τομέα των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες είναι ο τουρισμός. Αν σου γίνει ένας πόλεμος δίπλα, έχεις ζητήματα. Το είδαμε και με τον κορονοϊό αυτό, αλλά εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στη χρηματοδότηση, γιατί εντοπίζεται μία λεπτομέρεια. Δηλαδή, όπως είδα στο κείμενο σας, λέτε ότι μόλις με το 2% του ΑΕΠ χρηματοδοτούνται οι μικρομεσαίοι, ναι, ή περίπου 4,5 δις, και οι αγρότες παίρνουν κάτι λιγότερο από 1% του ΑΕΠ. Όταν η χρηματοδότηση ξεκινάει με τέτοια προοπτική, αυτό πώς μπορεί να εξελιχθεί σε ανάπτυξη? Προφανώς δεν μπορεί να εξελιχθεί σε ανάπτυξη, και το νέο αναπτυξιακό μοντέλο δεν είναι μία μικρό αναδιάταξη των πόρων που περιμένουμε από το Ταμείο Ανάπτυξης ή το ΕΣΠΑ και τα λοιπά. Δηλαδή, εντάξει, αυτά παίζουν κάποιο ρόλο, αλλά με μια μικρή μετατόπιση κονδυλίων δεν μπορείς να χτίσεις νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Γιατί, ειδικά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια ειδική περίπτωση. Είναι μια χώρα η οποία χρεοκόπησε. Έχει ένα τεράστιο δημόσιο χρέος και ακόμα πιο σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι κατά τη δεκαετία των μνημονίων
δημιουργήθηκε ένα επενδυτικό κενό της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή έχουμε μείνει πίσω από αυτό που είμαστε 100 δις. Αυτό ήταν το 19. Σήμερα οι εκτιμήσεις είναι ότι το επενδυτικό κενό είναι στα 150 δις. Υπόλοιπου που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια τεράστια υπερπροσπάθεια αναπτυξιακή. Αλλά πώς να γίνει όταν δεν συγκεντρώνεις τους πόρους σε 2-3 τομείς που έχεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο αγροτοδιατροφικός τομέας που έχει πρωτογενή τομέα και μεταποίηση είναι, και τα ελληνικά προϊόντα είναι περιζήτητα διότι έχουν μια ποιότητα λόγω κλιματολογικών συνθήκων και δεκάδων άλλων πραγμάτων παραγόντων. Αυτό ήταν αυτονόητο ότι πρέπει να ενισχυθεί. Ο κύριος Μητσοτάκης όφιλε να το ξέρει αυτό. Υποτίθεται ότι είναι οικονομολόγος. Αυτά είναι γνωστά. Εμείς οι οικονομικοί συντάκτες τα ξέρουμε 20ετίες, δεκαετίες πίσω. Και όμως έχει περιφρονηθεί ο αγροτικός τομέας. Έχει με αποτέλεσμα να έχουμε μια συνεχή κύματα αστικοποίησης και εγκατάλειψης της υπαίθρου. Έχει περιφρονηθεί η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, ο οποίος έχει τεράστιες ευκαιρίες στον τομέα αυτό, υπάρχουν. Και βλέπουμε ότι όλοι οι κρίσιμοι τομείς, πάρτε παράδειγμα της υδατοκαλλιέργειας, που ήταν ένας κλάδος που αναπτύχθηκε με τρομακτική δυναμική και σήμερα ελέγχεται από ξένους. Πάρτε παράδειγμα το τουριστικό τομέα. Η μισή ξενοδοχεία, για να μην πω παραπάνω, δεν ξέρω ακριβώς, ελέγχεται από ξένα συμφέροντα, που είναι υποτίθεται η στρατηγική μας. Δηλαδή έρχονται οι ξένοι και αγοράζουν, δεν κάνουν επενδύσεις. Αφήστε το real estate. Πάμε αυτό που λέμε άμεσες ξένες επενδύσεις. Αγοράζουν υπαρκτό ενεργειακό δυναμικό. Δεν προσθέτουν καινούργια παραγωγική καινούργιες παραγωγικές μονάδες στη χώρα. Και αυτό γιατί? Διότι η κυβέρνηση και οι προηγούμενες δεν φτιάχνουν 10 σχέδια να πούν. Πάνε έξω και κάνουν τα λεγόμενα road show για να πούν ότι η Ελλάδα, ξέρετε, οι δείκτες των Ατάλων, μειώνεται το χρέος κτλ. Που ως ποσοστό, ως νούμερο, εξακολουθεί να μεγαλώνει και είναι τεράστιο. Είμαστε πρωταθλητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, πάνε έξω και λένε μερικές γενικές τέτοιες ότι φτιάξαμε και δύο νόμους, κάνουμε αυτό, δίνουμε αυτά τα grants, τις επιδοτήσεις στις ξένες επενδύσεις κτλ. Μα αν δεν πας με 10 στιβαρά μεγάλα σχέδια των 10 δις το καθένα, να πεις ότι εγώ θα βάλω ως κράτος το 40% σε γη, σε άδειες, σε νομική προστασία, σε grants, σε άμεσες επιδοτήσεις κτλ. Βάλτε εσείς το 60 και να βάλεις το όλο project να πας να το πουλήσεις σε σοβαρά φαν, να έρθουν εδώ ξένοι μάνατζερ, να έρθει εδώ ξένο καλό εργατικό δυναμικό, διότι ένα μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής ανάπτυξης αυτή τη στιγμή είναι η ανυπαρξία εργατικού δυναμικού και κυρίως εργοδηγών. Ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι θα είναι μέσα στο εργοστάσιο, στην παραγωγή και θα παρακολουθούν, θα ελέγχουν, θα δίνουν εντολές, θα ξέρουν τη δουλειά σαν την τσέπη τους. Αυτά δεν υπάρχουν. Όλο αυτό που παρουσιάζεται μπαίνει και σε ένα πλαίσιο 6 χρόνων στην εξουσία που έχει παραμονή η κυβέρνηση και τα αποτελέσματα δεν είναι μετρήσιμα σύμφωνα με τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και στο παρελθόν. Βάζεται όμως ορόσημο το 2032 και λέτε ότι η κλεψίθρα αδειάζει. Γιατί βάζετε ορόσημο αυτή τη χρονιά? Όπως ξέρετε, με την έξοδο από τα μνημόνια υπήρξε μια συμφωνία η οποία μας έδωσε σε ό,τι αφορά τη διαχείριση
και τη βιωσιμότητα του χρέους πολλά χρόνια να έχουμε πολύ χαμηλά επιτόκια κατά την εξόφληση κτλ. Το 2032 επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα και θα πρέπει τους τόκους που δεν πληρώσαμε όλα αυτά τα χρόνια να αρχίσουμε να τα ξεπληρώνουμε σε μεγάλα χοντρά πακέτα. Το λέω έτσι απλουστευτικά, είναι πιο σύνθετο, αλλά περί αυτού πρόκειται. Που σημαίνει ότι το 2032, εάν η οικονομία δεν αναπτύσσεται με ρυθμό 7%, όχι 2% ή επειδή είναι 0,5% παραπάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, η Ελλάδα χρειάζεται 4,5% με 7% το χρόνο για να μπορέσει να ανταποκριθεί τότε και να μην ξαναπτωχεύσει. Λοιπόν, αυτά δεν τα λένε αυτό, οι πολίτες. Σε αυτό, κύριε Ανδρονόπουλε, σε αυτό που λέτε, επειδή βλέπουμε και τη Γερμανία και μπαίνει σε ύφεση, βλέπουμε ότι οι κανόνες του Μάστριχ έχουν μπει στην άκρη, βλέπουμε ότι αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν υπάρχουν ούτε στην Ευρώπη. Υπολογίζεται, αυτό δεν το λέω βέβαια τώρα για να μπούμε σε ραστόνια, αλλά υπολογίζεται ότι μπορεί μέχρι το 2032 με την, αυτό να αναπροσαρμοστεί ως προς τις υποχρεώσεις από τη στιγμή που ευρύτερα η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη θα έχει τη σημερινή εικόνα. Κοιτάξτε, σίγουρα θα υπάρξει μια διαπραγμάτευση εκείνη την περίοδο, προβλέπεται άλλωστε από τις συμφωνίες. Όμως δεν μπορείς να πας ξεβράκωτος εκεί πέρα. Πρέπει να έχεις δείξει ότι έχεις συγκροτήσει μια οικονομία η οποία δουλεύει. Εδώ το μόνο πράγμα που δουλεύει είναι 3 μήνες ο τουρισμός. Δεν είναι έτσι, δεν πάει. Δεν μπορείς να πείσεις ότι κοιτάξτε να δείτε, έχω κάνει μια υπερπροσπάθεια, έχω καταφέρει αυτά και ζητώ μια διευθέτηση η οποία δεν θα πνίξει τη δυναμική που έχω αναπτύξει. Αυτό προφανώς και είναι διαπραγματεύσιμο πολιτικά, αλλά έχει προϋποθέσεις. Για τις άμεσες... Για τις άμεσες ξένες, ξένες επενδύσεις, επειδή είπατε τους τομείς και τον τουρισμό και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν μπει και δεν βλέπουμε έναν ανταποδοτικό όφελος. Έχετε εικόνα για το, ότι έχουν, για το πώς λειτουργεί αυτό συνολικά από τη στιγμή που έχουν μπει και στα τα funds, ας πούμε, έχουν μπει στα κόκκινα δάνεια, πώς αυτό επηρεάζει την κοινωνία και όπως θα εξελιχθεί τώρα με τους πληστηριασμούς. Νομίζω ότι υπάρχει μία σιωπή γύρω από αυτά τα πράγματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εντάξει, ο τρόπος που αντιπολιτεύονται είναι στο επίπεδο της γκρίνιας. Δεν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, τα κόμματα δεν έχουν δύναμη στο δρόμο, δηλαδή να κινητοποιήσουν για διάφορα κρίσιμα τέτοια θέματα. Οι πληστηριασμοί γίνονται στη ζούλα, δεν τους καταλαβαίνει κανείς, δεν υπάρχει, μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις δημιουργούνται κάποιες κινητοποιήσεις. Νομίζω ότι το κοινωνικό ζήτημα στην Ελλάδα και η αποσάθρωση των μεσαίων στρωμάτων που επιτελέστηκε με τη χρεοκοπία και τα μνημόνια δεν έχει παρέλθει. Όταν το ότι έχουν περάσει τα κόκκινα δάνεια, έχουν φύγει από τις τράπεζες τα περισσότερα και έχουν πάει στα funds τα οποία τα αγοράσανε, όπως τα λέγαμε παλαιότερα, μπιρ παρά, δηλαδή για αστεία ποσά, δεν έχει δοθεί λύση σε αυτό το θέμα. Πώς να ανασάνει η κοινωνία και με την έλευση της ακρίβειας, η οποία μπορεί να πυροδοτήθηκε από εξωτερικούς παράγοντες, η ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά, αλλά στην ουσία εργαλειοποιήθηκε από την κυβέρνηση για να δημιουργήσει ένα πληθωρισμό μέσω του οποίου εισπράττει φόρους και μετά λέει ότι κάνω μειώσεις φόρων και τα λοιπά. Okay, δεν λέω, έχουν γίνει βήματα στην πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά τα υπερέσοδα που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια στους προϋπολογισμούς
είναι συγκεκριμένη πολιτική άντλησης πόρων μέσω της ακρίβειας. Φουντώνουν οι τιμές, φουντώνουν ΦΠΑ. Είναι απλά πράγματα αυτά. Δεν είναι. Τα ξέρει ο καθένας. Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Στο πακέτο, ας πούμε, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού, του Θεόδωρου Κάκου, έχω εντοπίσει δύο σημεία. Το ένα είναι ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να υπάρξει μια ελάφρυνση σε αυτό το βάρος που λέγεται γραφειοκρατία και έχουν εξαγγείλει την κατάργηση 15 χρονοβόρων διαδικασιών, γιατί αυτό έχει άμεση σχέση με τις επενδύσεις. Και το δεύτερο είναι ότι έχουν αποφασίσει να δώσουν χρήματα στην έρευνα μέσω των ερευνητικών κέντρων, των ΙΤΕ όπως τα ξέρουμε, για να συνδεθεί, να αναπτυχθεί καταρχήν και μετά να συνδεθεί με τη βιομηχανία. Πόσο εύκολο βλέπετε αυτό να ενσαρκώνεται, να εξελίσσεται? Νομίζω ότι στο θέμα της έρευνας υπάρχουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες, διότι υπάρχει το ελληνικό ταλέντο και η ελληνική επιστημοσύνη. Διότι όταν φεύγουν οι φοιτητές, οι Έλληνες, οι πτυχιούχοι και πάνε και κάνουν μεταπτυχιακά στο εξωτερικό, λάμπουν στην κυριολεξία. Έλληνες ερευνητές είναι σε όλα τα ξένα πανεπιστήμια με πολύ δυνατές επιδόσεις. Άρα πρέπει να πέσουν χρήματα στα ερευνητικά και στα τεχνολογικά ινστιτούτα. Πρέπει να συγκροτηθούν στόχοι και πρέπει να υπάρξουν και πατέντες. Το κρίσιμο πράγμα δεν είναι να έρθει εδώ η Microsoft να πάρει τα ελληνικά μυαλά και να πάει να τα κάνει πατέντες διεθνείς στην Αμερική. Το θέμα είναι να είναι πραγματικά πολύ επώδυνο και δύσκολο νομικά και ως δαπάνη το να φτιάξεις μια διεθνή πατέντα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να προσεχθούν και πρέπει να υπάρξουν ειδικές πολιτικές για το πατεντάρισμα της ελληνικής καινοτομίας. Ένα αυτό. Το δεύτερο που είπατε αφορούσε, το χάσα τώρα, τη γραφειοκρατία. Τη γραφειοκρατία. Κοιτάξτε, εδώ έχει γίνει το εξής. Είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία της ψηφιοποίησης των πάντων, η οποία καθυστερεί, έχουν γίνει και πολλά προγράμματα στο μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης, η ψηφιοποίηση που διευκολύνει τις καταστάσεις, τα λεφτά δεν πέφτουν στις εταιρείες που κάνουν τη δουλειά. Υπάρχει πρόβλημα εκεί, αλλά μην το ανοίξουμε αυτό. Τι έγινε? Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ψηφιοποίησης του κράτους, αλλά εδώ συμβαίνει το εξής. Στην πραγματικότητα ψηφιοποιείται η υπαρκτή γραφειοκρατία. Αντί να γίνει τι, αφού έχει το μέσο, το καινούριο μέσο, το οποίο σου δίνει νέες δυνατότητες διασταύρωσης, ειδικά τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Άρα, αντί να ρίξεις τη γραφειοκρατία και να την κάνεις ηλεκτρονική, πρέπει να αλλάξεις τις διαδικασίες αδειοδότησης και όλων αυτών των χαρτιών που χρειάζονται για να κάνει κάποιος μια επιχείρηση και τα λοιπά και να δρά ως επιχειρηματίας, να τη φέρεις στα μέτρα της πραγματικής δυνατότητας που σου δίνει το μέσο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της ψηφιοποίησης. Δηλαδή η γραφειοκρατία έγινε ηλεκτρονική και την πετάξανε στον πολίτη. Δηλαδή σήμερα ο πολίτης, αν δεν έχει λογιστή, μηχανικό IT, δικηγόρο κτλ., δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Διότι του πετάξανε δίθεν να τον διευκολύνουν να τα κάνεις όλα από το σπίτι σου. Αλλά ποιος μπορεί να τα κάνει όλα αυτά? Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε πια τη δήλωση, τη φορολογική δήλωση.
η οποία υποτίθεται ότι είναι και πανεύκολο πράγμα. Θέλω να σας πω ότι η πάταξη της γραφειοκρατίας προϋποθέτει μία βαθιά μελέτη των διαδικασιών και η απλούστευση να είναι ουσιαστική, να μην γίνει απλώς ηλεκτρονική. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο αυτό κατά τη γνώμη. Μάλιστα. Να το δούμε στη συνέχεια αυτό πώς θα εξελιχθεί. Κύριε Ανδρονόπουλε, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε και την ανάλυση που μας κάνετε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ. Γεια σας.